Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Σας κύριε Τσούκα, καλημέρα. Καλημέρα κύριε Νατσούλη, καλημέρα και σε όλους τους ακροατές σας. Επειδή ένα έργο το έχουμε ξαναδεί με το εμπάργκο στην Ρωσία και τότε τραβήξαμε αρκετά ζόρια, δηλαδή τραβήξαν πολλά υγειονομικές επιχειρήσεις Καστοριάς. Δεν ξέρω αν με αυτό που γίνεται τώρα και με τα μέτρα που θα ληφθούν ως αντίπεινα στην ρωσική εισβολή, η Καστοριά βρεθήκε πάλι σε μια πολύ πολύ δυσάρεστη θέση. Δεν ξέρω πόσο τα βλέπετε αυτά τα ζητήματα και πόσο τα παρακολουθείτε. Ναι, αυτό είναι ένα γεγονός που λέτε. Εμείς όταν, η αλήθεια είναι ότι όταν εξαγγείλαμε τη δική μας την έκθεση, το μόνο που μας ένοιαζε, θα έλεγα, ήταν αυτό το θέμα με τη Ρωσία που υπάρχει, με την Ουκρανία. Αυτή ήταν η μοναδική μας έννοια, θα έλεγα, και όχι ο κορονοϊός ως είναι αυτή τη στιγμή. Η αλήθεια είναι ότι τα μέτρα που έχουν πάρθει έναντι της Ρωσίας αυτή τη στιγμή, εντάξει, δεν μας ανησυχούν, θα έλεγα, ακόμα. Mm-hmm. Η μοναδική μας πραγματική έγνοια είναι να μην γίνει κανένα εμπάργκο, όπως είχαν πει στους τραπεζικούς, στις τραπεζικές συναλλαγές, στα SWIFT τα λεγόμενα. Εκεί είναι ένα μέτρο που θα πραγματικά θα υπάρξει μεγάλο πρόβλημα σε όλο τον κόσμο, θα έλεγα, και όχι μόνο σε εμάς. Mm-hmm. Ιδίως σε εμάς όμως θα μας πλήξει ιδιαίτερα. Μέχρι στιγμής αυτά που έχουν εξαγγείλει δεν είναι κάτι τα τρομερά, θα έλεγα. Ας ελπίσουμε να μείνουν εκεί, να μπορέσουν να βρουν μια λύση. Δεν ξέρω τι άλλο να πω τώρα. Εάν διακοπούν εμπορικές συναλλαγές με τη Ρωσία, ουσιαστικά πάνε πίσω όλα τα σχέδια και για την έκθεση και για τα πάντα, παραδείγματος χάρη. Κοιτάξτε, εντάξει, τώρα εδώ που είμαστε σε αυτό το σημείο, δύσκολο να πάει κάτι πίσω. Ναι. Το θέμα είναι τι θα γίνει με τις συναλλαγές τυχόν παραγγελίες που θα δοθούν. Εκεί είναι το θέμα πώς θα πληρωθούν. Ναι. Το να έρθει ένας Ρώσος στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει πρόβλημα κανένα. Έρχεται πολύ εύκολα ο άνθρωπος. Ναι. Δεν υπάρχει κάποιες απαγορεύσεις, δεν υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί μέχρι στιγμής, μέχρι σήμερα που μιλάμε. Τώρα αύριο αν υπάρξει κάτι καινούργιο δεν το ξέρω, αλλά μέχρι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι. Το μοναδικό πρόβλημα, ξαναλέω, είναι να μην υπάρξει κάποιο θέμα τα SWIFT της τραπέζης. Εκεί τι μπορεί να γίνει λοιπόν? Εκεί μετά θα απαγορευτούν όλες τις αλλαγές. Δεν θα μπορεί κάποιος να παραγγείλει τίποτα, δεν θα μπορεί να μας στείλει χρήματα, δεν θα μπορούμε να το στείλουμε τίποτα. Καταστροφή δηλαδή. Εκεί είναι, θα υπάρχει σοβαρό θέμα. Ας ελπίσουμε να μην φτάσουμε μέχρι, γιατί μιλάμε για ένα ακραίο σενάριο αυτό, έτσι. Ναι. Ας ελπίσουμε να μην φτάσουμε μέχρι εκεί. Κοιτάξτε να δείτε τι γίνεται τώρα. Όλα αυτά τα ζητήματα πρέπει να τα ξέρουν αυτοί που πρέπει να τα ξέρουν. Ουσιαστικά λοιπόν με κάποιον τρόπο πρέπει να τα γνωρίσει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Τι μπορεί να συμβεί σε ένα τέτοιο κλάδο? Ίσως μέσω του βουλευτή, μέσω του κ. Τσικαλάγια, με κάποιον τρόπο, μια δικιά σας επικοινωνία με τον Υπουργό Ανάπτυξης. Τις προάλλες που ήμασταν στο παραδείγματος χάρη. Τις προάλλες που ήμασταν στο Υπουργείο Εξωτερικών έχουν τεθεί τα πάντα. Είναι ενήμεροι στο Υπουργείο Εξωτερικών για το τι προβλήματα τυχόν θα επακολουθήσουν στον κλάδο μας. Α, μισό λεπτό. Πώς το ξέρουμε αυτό, ότι είναι ενήμεροι για το τι θα γίνει στον κλάδο μας σε μια τέτοια περίπτωση? Όταν ήμασταν στο Υπουργείο Εξωτερικών τον προηγούμενο μήνα, γιατί υπήρχε το θέμα της Ρωσίας με της Ουκρανίας, ναι, το θέσαμε επί τάπητος, θα έλεγα. Α. Και ενημερώθηκαν οι άνθρωποι. Πριν ζωηρέψει, όπως. Πριν ζωηρέψει στο βαθμό που το έχουμε σήμερα. Στο βαθμό, ναι. Τώρα είμαστε εν αναμονή και εμείς περιμένουμε να δούμε. Νομίζω ότι πρέπει να το ξαναδούμε λίγο και να το ξαναεπενθυμίσουμε, κύριε Τσούκα. Δεν το αφήνουμε, εννοείται, είμαστε, το παρακολουθούμε. Ναι, γιατί τρέμει Καστοριά και υγειονομικές επιχειρήσεις, μη γίνει κάτι ξανά με την Ρωσία και δεν θα μπορέσουμε να έχουμε πάνω που λέμε να ξεφύγουμε φέτος, λέμε να ξανανοίξουμε γουναράδικα, να ξανανοίξουμε επαφές με Ρωσία, να έχουμε και πάλι κλείσιμο αυτού του σπουδαίου δρόμου. Εμείς από πλευράς μας, ξαναλέω, ό,τι ήταν δυνατόν το κάναμε, ό,τι είναι δυνατόν θα το κάνουμε. Από εκεί και πέρα, καταλαβαίνεις, δεν είσαι και στο χέρι μας τώρα, έτσι, να μην κοροϊδεύουμε τον κόσμο. Δεν έχει στο χέρι μας, αλλά τουλάχιστον αυτοί που πρέπει να γνωρίζουν τι θα συμβεί. Αυτοί που πρέπει και να για τη δική μας περιοχή. Δεν είστε σίγουροι γι' αυτό. Ωραία, αυτό θέλαμε από εσάς, Πρόεδρε, και μια υπενθύμηση να τους το κάνατε. Θα ήμασταν πραγματικά ακόμη περισσότεροι αισιόδοξοι.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Κατά τα άλλα πάνε όλα καλά, βαδίζουμε κανονικά για έκθεση. Οι προετοιμασίες είναι τα πάντα, έχουν πάρθει αποφάσεις για τον καλά, έχουν πάρθει τα πάντα. Στις επόμενες μέρες... Πότε να τα πούμε λίγο αναλυτικά όμως αυτά, πότε να τα πούμε λίγο αναλυτικά. Εντάξει, στις επόμενες μέρες θα τα πούμε αναλυτικά. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Τσουκά. Καλή σας ημέρα. Είναι ήδη ενημερωμένοι, ειδικά στο Υπουργείο Εξωτερικών, για όλα αυτά. Σε προγενέστερο χρόνο είχαμε επισημάνει τι γίνεται με την ιστορία αυτή Ρωσίας-Ουκρανίας, λέει ο πρόεδρος Ομοσπονδίας, ο κύριος Τσούκας, στην εκπομπή μας. Και μακάρι να ληφθούν υπόψη ορισμένα πράγματα. Όντως είναι ένα θέμα και αυτό. Έτσι, να μην το ξεχνάμε. Εδώ εξαρτάται ένας ολόκληρος κλάδος, ειδικά όταν μιλάμε για Ρωσία. Αν κοπούν και απαγορευτούν εμπορικές συναλλαγές, το ακούσατε με τον πρόεδρο κατευθείαν, τα είπε ο πρόεδρος, θα σημάνει καταστροφή. Αυτά είπε ο κύριος Τσούκας. Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.